Συνεχίζουν το βιολί τους Έρογλου και Ερτούγ πριν πάμε στα τη συνέντευξη Σταλάτ. Ναι, νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει επ' αυτού μια γραπτή δήλωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν προτίθονται να μπουν σε ένα παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών, όπως προσπαθεί ο κύριος Ερτούγ να κάνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει μια σειρά από προτάσεις για το πώς θα μπούμε σε αυτόν τον διάλογο ώστε να έχει πιθανότητες επιτυχίας και επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινό ανακοινωθέν που θα ξεκαθαρίζει τη βάση των συνομιλιών, αν θέλουμε να επιτύχουμε, και να ξεκαθαρίζει ότι η λύση θα είναι στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην βάση των συμφωνιών κορυφής και θα λαμβάνει υπόψη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κυριάκου, προς όφελος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών αυτής της χώρας, είτε είναι Τουρκοκύπριοι είτε Ελληνοκύπριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, τις άοπνες προσπάθειές του, ώστε να συνομολογήσουμε μια κοινή διακήρυξη που θα μας επιτρέψει να παρακαθίσουμε σε ένα γύρο συνομιλιών, μια νέα διαδικασία που θα έχει προοπτικές επιτυχίας για να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και για Ελληνοκύπρους και για Τουρκοκύπρους λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής. Κύριε Παπαδόπουλε, ποια σενάρια θα τεθούν ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου την Δευτέρα? Δηλαδή, τι έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορεί να βγούμε από το αδιέξοδο? Ακούστε, κύριε Κυριακού, νομίζω ότι και από αυτά που είπε ο κύριος Σταλάτ, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Θα πείτε, ναι. Αποδεικνύεται περίτρανα πόσο δικαιολογημένη είναι η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι χρειάζεται κοινό ανακοινωθέν. Όταν ο κύριος Σταλάτ λέει ότι ο κύριος Έρογλου είναι περίπου στην, όχι περίπου, είναι στην γραμμή δεν κτάσου. Αυτό είπε, όταν, ναι, ο κύριος Σταλάτ παραδέχεται ότι πλέον όλη η διεθνής κοινότητα έχει κάνει αποδεχτεί την εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για μια συμφωνία που θα είναι συμφωνία διακήρυξη για το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού που επιδιώκουμε, δεν μπορούμε να παραμπλακούμε σε ένα διάλογο χωρίς να ξεκαθαρίσουμε τι πάμε να κάνουμε, αφού ο κύριος Έρογλου έχει θέσει την εκτάσιο. Αυτή η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η σημερινή προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη, πώς μπορεί να εξαργυρωθεί, κύριε Παπαδόπουλε? Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία σήμερα, κύριε Κυριάκου, διότι αμέσως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θέλω να πω ότι αυτό το ταξίδι στις Βρυξέλλες και αυτές οι επαφές στις Βρυξέλλες θα πρέπει να θεωρηθούν ως πολύ σημαντικές, καθότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλεί μια ολόκληρη κυβέρνηση, τον Πρόεδρο και το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο για διαβουλεύσεις. Αυτά συνήθως γίνονται μόνο με χώρες οι οποίες πρόκειται να αναλάβουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, σε αυτό το επίπεδο, η πρόσκληση αυτή των Βρυξελών και η εκεί παρουσία τώρα του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι διαβουλεύσεις που έγιναν, πέραν από την οικονομία, τα θέματα της ανεργίας, το θέμα της ενέργειας και για το Κυπριακό, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτή η δήλωση του κυρίου Μπαρόζο σήμερα στέλνει ξεκάθαρο το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πίσω από την Κύπρο και πίσω από τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την συνομολόγηση κοινής διακήρυξης που θα μας επιτρέψει να πάμε σε ένα διάλογο που θα είναι παραγωγικός. Πιέσεις μπορούν να ασκήσουν, κύριε Παπαδόπουλε, πιέσεις μπορούν να ασκήσουν? Να γίνει, εντάξει, πιο ουσιαστική αυτή η παρέμβασή τους, γιατί στα λόγια ότι, από ό,τι φαίνεται, δεν λειτουργούν τα λόγια για την ώρα. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα. Αυτοί που ενδιαφέρονται για το Κυπριακό, αυτοί στον διεθνή παράγοντα, και όταν λέω αυτοί, έχουν συγκεκριμένο όνομα. Οι Αμερικανοί, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που θέλουν να δουν λύση του Κυπριακού και δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, να στραφούν προς εκείνες τις κατευθύνσεις που θα πιστεί η τουρκική πλευρά, τουρκοκυπριακή και τουρκική, ότι θα πρέπει να κάτσουν με σοβαρό τρόπο να συζητήσουμε την κοινή διακήρυξη, αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε εάν και εφόσον επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε, για την παρέμβαση. Καλό βράδυ.